Αυτή είναι η ζουμερή ιστορία που περιμένουν οι αναγνώστες μου. Πάτρικ Αστέρι, είμαι ο τετράγωνο Παντελονής από τα χρονικά του Καβούρη. Όλοι αναρωτιούνται ποιο λεωφορείο θα πάρεις, άραγε. Δεν θα πάρω το λεωφορείο, Μπομπ Σουγκαράκι. Παρακολουθώ αυτή τη στάση. Έτσι την επόμενη φορά που θα κουνηθεί, θα τη δω. Οπό, μια ζουμερή ιστορία. Καλαμάρι. Ναι, και ξέρει αυτή επίσης. Έχω ενθουσιαστεί με τις πωλήσεις των εφημερίδων. Δεν πουλήσαμε καμία σήμερα. Τι εννοείς δεν πουλήσαμε ούτε μία εφημερίδα? Σίγουρα ο κύριος θέλει ένα φύλλο από τα χρονικά του Καβούρη. Φαίνεται βαρετό, μπορώ να έχω μια καβουροπάτη? Βαρετό? Σουκαλάκι! Τι σημαίνουν όλα αυτά? Για αυτά, κύριε Καβούρη. Μόνιμος κάτοικος παρακολουθεί μια στάση. Κανείς δεν θα διαβάσει αυτές τις μπούρδες. Όταν γράφεις τις ιστορίες, πρέπει να χρησιμοποιείς και λίγη φαντασία, αγόρι μου. Φαντασία! Ναι! Αντί, ας πούμε, για το άντρας παρακολουθεί στάση, να έγραφες καλύτερα άντρας παντρεύεται στάση και να πρόσθετες και μια φωτογραφία που να έδαινε με τον τίτλο. Βλέπεις, τώρα είναι ζουμερό το θέμα. Μα κύριε Καβούρη, δεν είναι ψέμα. Μην το βλέπεις σαν ψέμα, αγόρι μου. Δες το σαν αστείο. Ξέρεις, κάτι με το οποίο όλοι θα γελούσαν. Το κοινό περιμένει ένα στόλισμα εδώ και εκεί. Γι' αυτό θέλω να πας και να μου δεις μια ιστορία που να πουλάει. Θα ξεραθεί από τα γέλια μόλις διαβάσει αυτό. Δασκάλ, οδήγησης υπερβαίνει το όριο ταχύτητας. Επιτέλους, τα κατάφερες. Βρήκες μια ιστορία που πουλάει. Κοίτα και μόνος σου. Μα εγώ δεν τα έγραψα αυτά. Αυτό κάνει ο εκδότης, παιδί μου. Δίνει μια μικρή όθηση στο όλο πράγμα. Εξάλλου, πώς μια τόσο μικρή είδηση μπορεί να κάνει κακό στην κυρία Πάφ, Δεν το πιστεύω πως μια τόσο μικρή είδηση κατέστρεψε την επιχείρησή μου. Για να δούμε τι θα δούμε. Ένα λεπτό. Ο Λάριο Αστακός. Αναρωτιέμαι τι βρωμιές κρύβει κι αυτός. Αχα, αυτό φαίνεται ύποπτο, πολύ ύποπτο. Λάρι, γεια σου, έτοιμε να σε χτυπήσω στο μάχη. Βέβαια, όλοι το κάνουν. Δεν θα πονέσω καθόλου. Είδες, δεν πόνε.